Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σήμερα είναι μια μέρα διαμαρτυρίας στην αερογέφυρα του Άργους. Εκεί όπου σε λίγη ώρα συγκεντρώνονται μάλλον ήδη αγρότες από όλο τον νομό, θα υπάρξει συμβολική κινητοποίηση σήμερα και το κλείσιμο του κάθε το άξονα και στα δύο ρεύματα με τα σώματα των αγροτών. Προς στιγμήν αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει τρομερή μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Πολλά περιπολικά, κλούβες των ΜΑΤ και πάμε στον Δημήτρη Μόσχο, τον άνθρωπο που πραγματικά όλες τις τελευταίες μέρες δείχνει να ηγείται όλο αυτό το αγώνα. Είναι πραγματικά, το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή μας, ο ηγέτης των αγροτικών κινητοποίησεων, ο ηγέτης των αγροτών στη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Είναι παντού πρώτος στους αγώνες. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Ο ηγέτης δεν είμαι. Αυτό που συμφαίνεται είναι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει στον δρόμο. Εγώ νομίζω ότι κάνω το καθήκον μου απέναντι στους συναδέλφους. Και γι' αυτό είμαι εδώ που είμαι. Πολλές φορές για να βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα του κάνουν το κλικ για να βγει. Και αυτό είναι ένα από τα μυστικά πολλές φορές των κινητοποιήσεων. Δημήτρη, όμως, πάμε, γιατί είναι μια μέρα σήμερα αρκετά σημαντική για εσάς. Όπως το αποφασίσατε λοιπόν και χθες στη Γενική Συνέλευση, τι γίνεται εκεί σήμερα και γιατί υπάρχει, τι σας έχουν πει για τόσο μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν εντολές συγκεκριμένες ότι ο δρόμος δεν θα κλείσει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε τον δρόμο, το έχουμε πάρει απόφαση στη Γενική Συνέλευση. Το έχουμε προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα να το κοινοποιήσουμε και στον κόσμο να είναι ενημερωμένος. Φαίνεται ότι στα μέτρα αυτά της απόφασης της κυβέρνησης ότι δεν θα κλείσει δρόμος έχει έρθει αρκετή αστυνομική δύναμη. Και πώς θα γίνει, για να το φανταστούμε, να το κάνουμε εικόνα, Δημήτρη. Εσείς λέτε εμείς θα κλείσουμε το δρόμο, η αστυνομία λέει δεν θα κλείσει δρόμος. Εσείς λέτε ότι θα κλείσουμε με τα σώματά μας το δρόμο. Και αυτό το έχουμε διαμηνήσει, ότι εμείς το δρόμο θα το κλείσουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι απόφαση της κυβέρνησης, είναι απόφαση της αστυνομίας το τι θα επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα. Εμείς πάντως είμαστε αποφασισμένοι, όσοι και να είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, τον δρόμο θα το κλείσουμε. Εάν μπουν μπροστά τα ΜΑΤΑ, αν μπουν μπροστά η αστυνομία, πώς θα φτάσετε στο οδόστρωμα, Δημήτρη? Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό το πράγμα, Χρήστο. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η σύνεση και θα μας επιτραπεί να κλείσουμε τον δρόμο. Εσείς θέλετε να κλείσετε τον δρόμο για περίπου μισή ώρα, από ό,τι κατάλαβα, ή για παραπάνω, Δημήτρη? Κοιτάξτε, δείτε, έτσι όπως είναι η διαδικασία, επειδή θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος, επειδή έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία, ουσιαστικά ο δρόμος θα μείνει κλειστός ενώ έχουμε πει μία ώρα εμείς, για να κλείσει πολύ πιο μπροστά και για τα μέτρα προστασίας που είναι υποχρεωμένη η αστυνομία να πάρει. Ίσως να καθίσουμε στο δόστρωμα και μισή ώρα και 20 λεπτά. Ο δρόμος όμως θα είναι κλειστός ήδη για μία ώρα, έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν για μία ώρα περίπου κλειστός, γιατί θα πάρθουν και μέτρα και θα δούμε αυτό πραγματικά. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι ο κόμβος θα είναι κλειστός τουλάχιστον από τις 12 η ώρα. Και αν δεν το έχουμε κλείσει εμείς, θα το έχει κλείσει υποχρεωτικά η αστυνομία λόγω της ασφάλειας που πρέπει να παρέχει στον δρόμο. Δημήτρη, διευκρίνησε μας, θα κλείσει ο κάθετος άξονα στα δύο ρεύματα ή γέφυρα πάνω? Ο κάθετος. Η αστυνομία λοιπόν σας έχει διαμηνήσει ότι δεν κλείνετε τον δρόμο. Δεν θα βρεθείτε στον δρόμο. Οι διαταγές που έχουν από τα κεντρικά είναι αυτές ότι ο δρόμος δεν θα κλείνει. Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, τι δυνάμεις υπάρχουν της αστυνομίας? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα η μάζα των αγροτών, οι αστυνομικοί λένε είναι περισσότεροι από εσάς που είστε εκεί τώρα. Πολύ περισσότεροι. Δηλαδή πόση αστυνομία είναι εκεί σήμερα, Δημήτρη? Τώρα δεν έχω καθίσει, Χρήστο, να μετρήσω. Αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Είναι πάνω από 10 περιπολικά. Βλέπω μία κλούβα ακριβώς επάνω στην αερογέφυρα. Τώρα από την πίσω πλευρά δεν ξέρω τι γίνεται. Άρα λοιπόν είναι πάνω από 10 τα περιπολικά. Ναι. Πάνω από 10 περιπολικά, μία κλούβα των ΜΑΤ και θα δούμε πραγματικά τι θα συμβεί σήμερα. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία δεν θέλει το κλείσιμο του δρόμου, δεν θα αφήσει τους αγρότες να το κλείσουν. Οι αγρότες λέει θα το κλείσουμε, οπότε θα δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις 12. 12 η ώρα ακριβώς είναι αυτό, Δημήτρη? Περιμένουμε, σας είπα, θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα και από τη συνεννόηση που θα κάνουμε εδώ με τους υπεύθυνους της αστυνομίας και από την ώρα που θα κλείσουν τον δρόμο. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα επεισόδιο, κανένα ατύχημα.
Είμαστε σε μια διαδικασία, μπορεί να είναι 12 και μισή, μπορεί να είναι 12, αυτά θα τα διευκρινίσουν εδώ πέρα στα όνομα της. Το λέμε και για τον κόσμο που τυχόν θέλει να περάσει. Δημήτρη, τα λέμε και αργότερα λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Καλημέρα, πάντως εγώ καλώ όλο τον κόσμο, όσοι ακούν αυτή τη στιγμή, είναι καλό να έρθουν μαζί μας, γιατί θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουμε αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι είμαστε στον δρόμο για την επιβίωση, όχι μόνο τη δικιά μας, αλλά συνολικότερα του κόσμου της Καστοριάς. Είναι ένα κάλεσμα που έκανες και προχθές την κινητοποίηση για το ρεύμα στην... Δυστυχώς, να σας πω την αλήθεια, είμαι απογοητευμένος από τη Γενική Συνέλευση, γιατί πολλοί είχαν δηλώσει ότι θα έρθουν στη Γενική Συνέλευση, δεν ήρθε κανένας φορέας και πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι τελικά δεν ξέρω πώς να το πω. Εννοείς, Δημήτρη, εσείς είστε σε κάθε κάλεσμα παρόντες, όταν είναι για τα δικά σας θέματα μένετε μόνοι. Χρήστο, δεν είναι το ζήτημα ότι εμείς έχουμε βγει στον δρόμο για τα δικά μας θέματα. Είναι το ζήτημα ότι εμείς έχουμε βγει για όλα, σχεδόν για όλο το λαό της Καστοριάς. Δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας δεν απασχολεί μόνο εμάς. Μάλιστα. Απασχολεί όλο τον κόσμο. Το ρεύμα δεν απασχολεί μόνο εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και γι' αυτό τους καλούμε έστω και αυτή τη στιγμή όσοι μπορούν θα πρέπει να έρθουν εδώ και πραγματικά να μας βοηθήσουν σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και σε αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι ο νομός έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα. Τώρα εδώ μας ξαναλένε για την ώρα, είναι κόσμος που θέλει να περάσει. Δεν είναι ακριβώς διευκρινισμένο. Είναι 12 η ώρα προγραμματισμένο. Όχι, περνάνε κανονικά όλοι για την ώρα. Για την ώρα περνάνε όλοι κανονικά. 12 η ώρα λέμε τυπικά το κλείσιμο. Ίσως πάει και λίγο αργότερα, 12 και 4 ή 12 και μισή. Πάντως εκεί σε αυτό το κομμάτι θα είναι η διακοπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν προς το παρόν με τον Δημήτρη Μόσχο. Και θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει, γιατί εδώ έχουμε, όπως άκουσε η Ελενάκη, την αστυνομία που δεν θέλει με τίποτα να φτάσουν οι αγρότες στον δρόμο. Δεν επιθυμεί να κλείσει ο δρόμος. Οι αγρότες από την άλλη μεριά. Γιατί το περίεργο θα ήταν, η είδηση θα ήταν να επιθυμούσε. Εντάξει, σωστό και αυτό, αλλά δεν γίνεται αυτό. Η αστυνομία πρέπει να τηρήσει την τάξη και αυτά που έχει πάρει ως διαταγή. Από την άλλη όμως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλείσουν το δρόμο. Τι θα γίνει τώρα, στην ώρα που η αστυνομία θα παραταχθεί για να μπουν οι αγρότες στον κάθε το άξονα και οι αγρότες από την άλλη μεριά θα σμπρώξουν για να μπουν, εκεί πραγματικά ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αντένες 936 centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.